Μέρα της γυναίκας η προηγούμενη Κυριακή και σκεφτήκαμε να μιλήσουμε για τη μεγαλύτερη οδηγό αγώνα αυτοκινήτου, τη Μισελ Μουτόν. Most of the rallies you've done this season have been with pace notes, where practice has been permitted. On this one, it doesn't happen. The roads are unseen. Does that worry you at all? I prefer. Much better. You prefer unseen roads? I prefer rally because it's for me, rallying, it's exactly to have the car to drive and not to know where you have to go and to try to be the first. And this is very exciting. Γεννήθηκε το 1951 στη Γαλλία και ο πατέρας της, που αγαπούσε τα αυτοκίνητα, της μετέφερε αυτή του την αγάπη. Ξεκίνησε σαν συνοδηγός και πείρωμα υποστήριξης, αλλά δεν άργησε να καθίσει πίσω από το τιμόνι και να εντυπωσιάσει τους πάντες. Όλα ξεκίνησαν με μία Alpine Α110 το 1974. Από τότε και μέχρι το 1976 οδηγεί για την ομάδα, με καλύτερη επίδοσή της, μία 7η θέση στην Κορσική. Give everything I have inside, you know, to try to rally, to try to go flat out. Στη συνέχεια έτρεξε για τη Fiat με 131 Abarth, Lancia Stratos και το Bianchi Abarth, αν είναι δυνατό. Καλύτερη επίδοση οι 3 συνεχόμενες 5ης θέσεις στην Κορσική με ένα αυτοκίνητο, το 131 Abarth, που δεν της άρεσε. Διάσημη όμως την έκανε η εμπλοκή της με την επίσημη ομάδα της Saudi και το Quattro το 1981, που της χάρισε και την πρώτη της νίκη στο WRC με την πρώτη θέση στο Sanremo. Πρώτη νίκη για γυναίκα στο θεσμό. Η επόμενη χρονιά ήταν και η καλύτερη της στο WRC. Κέρδισε 3 αγώνες σε Πορτογαλία, Ελλάδα και Βραζιλία και τερμάτισε δεύτερη στο παγκόσμιο πρωτάθλημα πίσω από τον καλύτερο ίσως οδηγό της εποχής, τον Walter Röhrl, με τη Manta. Το Autosport αυτή τη χρονιά, το 1982, την ανακήρυξε International Rally Driver of the Year, ένας πολύ σημαντικός τίτλος από ένα πολύ σημαντικό μέσο. Το 1983, 3 εγκαταλείψεις, 2 από έξοδο σε Μόντε και Ακρόπολης και 1 από κινητήρα στη Νέα Ζηλανδία, την έφεραν 5η στο πρωτάθλημα. Το 1984 είχε αντίστοιχα προβλήματα και μια φαλοκρατική συμπεριφορά από την Audi στο Σαφάρι, όταν διέλυσαν το αυτοκίνητό της για να επισκεφάσουν αυτό του Plockfest. Το 1985 είχε ρόλο εξέλιξη στην ομάδα και έτσι το 1986 υπέγραψε με την Peugeot, με την οποία κατέκτησε το πρωτάθλημα ράλι της Γερμανίας. Στην εμφάνισή της στο Pikes Peak με το Quattro έκανε νέο ρεκόρ της ανάβασης. Και οδηγώντας μοναδικά μια Porsche 911, τερμάτισε δεύτερη στο London Sydney πίσω από το Stig Blomqvist. Το 1988 ίδρυσε μαζί με το Frederick Johnson το Race of Champions, ένα αγώνα σε μνήμη του Toivonen. Στην αρχή αφορούσε μόνο οδηγούς ράλι. Σήμερα αφορά οδηγούς από όλα σχεδόν τα motorsports και έχει καθιερωθεί σαν ένα από τα μεγαλύτερα events προβολής των αγώνων. Θα βρεθεί άραγε άλλη γυναίκα τόσο όμορφη και τόσο γρήγορη όσο η Μισελ Μουτόν? Ποιος ξέρει.